Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Θα κάνουμε μία παρουσίαση για την τεχνολογία της Skyway. Για όσους είστε καινούργοι στην τεχνολογία αυτή, το μεγαλύτερο κομμάτι, το πρώτο κομμάτι θα είναι μία περιγραφή όλων των πρωτοτυπιών, ας πούμε, που έχει εισαγάγει στο θέμα των μεταφορών η τεχνολογία της Skyway. Θα πούμε αρκετά πράγματα για αυτή, θα δούμε γενικά πώς μπορούν να διαρθρωθούν οι υπηρεσίες με χρήση αυτών των καινούριων τεχνολογιών και μετά θα κάνουμε και μία πολύ μικρότερη χρονικά παρουσίαση για το πώς μπορεί κανείς να αναμειχθεί στην ιστορία αυτή εφόσον τον ενδιαφέρει, γιατί υπάρχουν πακέτα στα οποία μπορεί κανείς να συμμετάσχει, όπως έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Θα τα πούμε όμως αυτά λίγο μετά. Πάμε να δούμε την παρουσίαση και βέβαια να συστηθούμε. Είμαι ο Φίλιππος Μαρτίδης. Ναι, είμαι το ίδιο πρόσωπο που είναι στην εικόνα. Απλώς είναι αυτό, δοκίμασα να κάνω τον κουρέα στην εποχή του κορονοϊού και δεν τα κατάφερα. Αλλά είμαι εγώ, είμαι ναυπηγός μηχανολόγος και προχωράμε λοιπόν με το κύριο θέμα της παρουσίασής μας. Εδώ βλέπετε μία σύνθεση από διάφορα μέσα μεταφοράς. Λίγο πολύ όλα μας απασχολούν, γιατί όλα είναι μέτρο σύγκρισης με αυτό που έχουμε να προσφέρουμε. Επομένως, μας ενδιαφέρουν όλα, μας ενδιαφέρει τι κάνει το καθένα και βασικά μας ενδιαφέρει πώς συγκρινόμαστε με αυτά, δηλαδή να εντοπίσουμε τομείς στους οποίους υπερέχουμε. Και ευτυχώς για μας οι τομείς αυτοί είναι πάρα πολλοί. Εάν έπρεπε να απομονώσω ένα από όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, δεν ξέρω αν προλάβατε να τα διακρίνετε, θα έλεγα ότι το σημαντικότερο και ένα κατεξοχήν μέτρο σύγκρισης είναι το αυτοκίνητο. Γιατί πολύ απλά οι περισσότεροι από εμάς έχουν ένα αυτοκίνητο ή αν έχουν περισσότερα σε κάποιες οικογένειες ακόμα καλύτερα, ξέρουν τη χρησιμότητά του, ξέρουν τι σημαίνει να έχεις ένα αυτοκίνητο, ενδεχομένως ξέρουν και τι σημαίνει να κυκλοφορείς μέσα στην πόλη με το αυτοκίνητο και πάμε να δούμε τι σημαίνει να έχεις ένα αυτοκίνητο. Συνήθως αυτό συνεπάγεται με μία υπερφόρτωση των δικτύων των μεταφορών. Αυτό βέβαια ισχύει γενικότερα και δεν είναι μόνο για το αυτοκίνητο, ας μην το αδικούμε, και άλλα μέσα μεταφοράς τυχαίνει πολλές φορές να δημιουργούν προβλήματα. Βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, στην εικόνα αυτή συμμετέχουν άνω του ενός ήδη, είναι και πεζοί, είναι και μηχανάκια και γενικώς γίνεται ένα κομφούζιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς, ίσως όχι τόσο συχνά όλοι, αλλά το έχουμε βιώσει και ξέρουμε τι σημαίνει. Ξέρουμε ότι σημαίνει σπάσιμο νεύρων, ξέρουμε ότι σημαίνει κατανάλωση σε καύσιμο, ξέρουμε ότι σημαίνει χρονικές καθυστερήσεις, πάρα πολύ σημαντικό για κάποιους. Επομένως, όλο μαζί αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν συμβαίνει όλες τις ώρες, αλλά όταν συμβαίνει είναι πολύ άσχημο. Δεν χρειάζεται όμως να είναι μόνο τα αυτοκίνητα για να καταλάβουμε την κίνηση. Μπορεί και από πεζούς να δημιουργηθεί κίνηση. Υπάρχουν σταυροδρόμια σε μέρη του κόσμου που όταν ο κόσμος περνάει απέναντι από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο είναι σαν ανταλλαγή πληθυσμών. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Τόκιο. Δεν είναι βέβαια παντού έτσι. Αλλά γενικώς όλοι αυτοί, δηλαδή και οι πεζοί και τα οχήματα, πρέπει να έχουν και να σέβονται τους κανόνες κυκλοφορίας, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν όλοι χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι το πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει και για τους περισσότερους, και όχι άδικα, είναι και το πιο σημαντικό. Μας πιάνει σε πάρα πολλά επίπεδα. Η ασφάλεια, μάλλον προβλήματα ασφάλειας, μπορούν να προέλθουν από διαφορετικούς παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες μπορεί να έχει σχέση ακόμα και με τον αρχικό μας σχεδιασμό στα δίκτυα των μεταφορών και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τις επεμβάσεις στη φύση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα δικτύου που χαράχτηκε σε περιοχή πάρα πολύ δύσβατη και βεβαίως τα προβλήματα στη μετακίνηση είναι πάρα πολύ φανερά. Όμως υπάρχουν και άλλα είδη που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Εδώ, ας πούμε, πάλι μπήκαμε βαθιά μέσα στα λιμέρια της φύσης και η φύση βέβαια έχει τους δικούς τους κανόνες. Τα στοιχεία της μπορεί να πλήξουν πάρα πολύ εύκολα τις δικές μας υποδομές. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από
έναν πολύ μεγάλο δρόμο στην έρημο, η αμοθύελα σκέπασε πάνω από το μισό οδόστρωμα. Εδώ είναι ένα ποτάμι που μετά από μία μάλλον πολύ σοβαρή νεροποντή φούσκωσε και παρέσυρε το στήριγμα που ήταν στην κήτη του ποταμού με συνέπεια να καταρρεύσει η γέφυρα, επομένως και αυτό είναι ένας απρόβλεπτος κίνδυνος. Εδώ είναι άλλα καιρικά φαινόμενα, βαριά και αυτά, μπορεί να προκαλέσουν την ακινητοποίηση οχημάτων και θέλουν την επέμβασή μας προκειμένου να αποκατασταθούν οι επικοινωνίες και οι μεταφορές. Όλα αυτά είναι θέματα. Σε όλα αυτά δε, εάν προσθεθεί και το ανθρώπινο σφάλμα, δηλαδή έχουμε ας πούμε για παράδειγμα δύο οχήματα που συναντιόνται, συγκρούονται και χαίρεται. Αυτό είναι ανθρώπινο σφάλμα. Οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι έχουν να κάνουν π.χ. με βανδαλισμούς, με τρομοκρατικές ενέργειες ή με άλλους παράγοντες που είναι πάρα πολύ σοβαροί και βεβαίως εντελώς απρόβλεπτοι. Έχουμε απαντήσεις σε όλα αυτά, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Θα τα δούμε μετά αναλυτικά. Πάμε σε έναν άλλο παράγοντα με τον οποίο θέλουμε να συγκριθούμε, που είναι η μόλις του περιβάλλοντος. Φυσικά μας είναι πάρα πολύ οικία δυστυχώς. Όλοι ζούμε σε πόλεις και ξέρουμε τι θα πει. Αναγνωρίζετε αυτή την πόλη? Σας φαίνεται οικία? Ξέρετε ποια πόλη είναι? Για να μου γράψει κάποιος ποια πόλη είναι αυτή. Αν τη βλέπει βέβαια. Για γράψτε στο chat να βεβαιωθώ ότι με ακούτε και όλα καλά. Μπράβο, έχουμε μια σωστή απάντηση. Τώρα τη βλέπουν όλοι. Ευχαριστώ. Ναι, όντως είναι η Αθήνα σε μια φάση που δυστυχώς δεν έχει φυσήξει και έχουμε πάρα πολύ νέφος. Ένας άλλος παράγοντας με τον οποίο συγκρινόμαστε είναι η υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Αυτή φυσικά είναι μια εικόνα στο αυτοκίνητο που δεν θέλουμε να βλέπουμε όταν έχει αδειάσει το ρεζερβουάρ. Η κατανάλωση δυστυχώς ορυκτών καυσίμων που συνεπάγονται φυσικά και δαπάνες και είναι κάτι τακτικό με την έννοια. Με τη συνέχεια, μετά από κάποια χιλιόμετρα, πρέπει να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ. Είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας. Υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή περιορίζει τις μετακινήσεις του γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος αυτό και δεν είναι το μόνο κόστος που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Θα έλεγε κανείς ότι μία λύση και προς τα εκεί πάμε και πολιτικές αποφάσεις φαίνεται να προωθούν αυτή τη λύση είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που πράγματι ως προς τα προηγούμενα θέματα, κυρίως αυτά που έχουν σχέση με την κατανάλωση και τις εκπομπές καυσαερίων, είναι κατά πολύ ανώτερο. Σας καλώ όμως να σκεφτείτε λιγάκι από πού συνήθως προέρχεται όλη αυτή η ηλεκτρική ενέργεια που θα χρειαστεί φερρυπίν για να κινηθεί ένας μεγάλος στόλος αυτοκινήτων, σαν αυτόν ας πούμε που κυκλοφορεί στην Αθήνα. Εάν υπήρχε ένα βέλος που να συνδέει αυτά τα δύο, δηλαδή την πρίζα με το εργοστάσιο ή τέλος πάντων την μονάδα παραγωγής ενέργειας, η φορά του βέλους θα ήταν από το εργοστάσιο προς την ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή χρειάζεται να καταναλωθούν στην Ελλάδα κυρίως ορυκτά καύσιμα για να παραχθεί ενέργεια. Τα παραδείγματα της ΔΕΗ τα ξέρουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ ακόμα σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές. Επομένως, δυστυχώς ακόμα πρέπει να κάψουμε συμβατικά καύσιμα για να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε πριν μπριζώσετε το καινούριο ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο, σκεφτείτε ότι έχουμε κάψει πάλι και έχουμε επιβαρύνει το περιβάλλον. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας με τον οποίο καλούμαστε να συγκριθούμε είναι η ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτό φυσικά είναι μια εικόνα, όσοι χρησιμοποιούν τρένο, μετρό μπορεί να την έχουν συναντήσει. Ίσως μετά από μια καθυστέρηση ενός σειρμού μπορεί να συμβεί αυτό, ιδίως σε ώρες αιχμής. Ο εφιάλτης σε άλλες χώρες έχει αυτή την όψη. Στην Ιαπωνία υπάρχει επάγγελμα, δηλαδή κάποιοι υπάλληλοι των σταθμών. Η δουλειά τους είναι να σπρώχνουν τον κόσμο για να τον βάλουν μέσα στους σειρμούς και να μπορέσει να ξαναξεκινήσει. Βλέπετε και ένας άλλος πίσω κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Άρα η συχνότητα των δρομολογίων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα που λειτουργεί στις περισσότερες στάσεις της Αθήνας και η τηλεματική, μια τέτοια εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Κανείς δεν πρόκειται να κάτσει να περιμένει, εκτός αν έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη, δεν έχει κανένα άλλο τρόπο, 36 λεπτά για να πάρει ένα λεωφορείο. Και αν είναι απαραίτητο να το κάνει αυτό για να βρεθεί στη δουλειά του, τότε είναι πάρα πολύ άτυχος.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, για να φύγουμε λιγάκι από την ξηρά και να πάμε στη σύνδεση θάλασσας και ξηράς, είναι τι γίνεται με τα πάρα πολύ μεγάλα πλοία, κυρίως container ships που έρχονται φορτωμένα από πολύ μακρινούς, από πολύ μακρινές αφετηρίες, γεμάτα με container προκειμένου να τα φορτώσουν, επομένως χρειάζονται μία ελεύθερη αποβάθρα για να το κάνουν αυτό και βέβαια κάποιο μέσο γερανούς για να αρχίσει η εκφόρτωση. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στις φορτοεκφορτώσεις και αυτό γίνεται διότι δεν υπάρχει η υποδομή στα περισσότερα λιμάνια για να ξεφορτώσουν γρήγορα αυτά τα θηρία. Είναι πλοία με χιλιάδες τέτοια εμπορευματοκιβώτια και επομένως η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει πάρα πολλές ώρες ή και μέρες. Που σημαίνει ότι το επόμενο πλοίο που θα έρθει δεν μπορεί να ξεφορτώσει. Αν ας πούμε αυτή είναι για παράδειγμα μία αποβάθρα και έρχεται ένα πλοίο με εμπορευματοκιβώτια να ξεφορτώσει, αυτό που θα κάνει είναι να αρχίσει σιγά σιγά να ξεφορτώνει, η αποβάθρα που πριν ήταν σχεδόν άδεια γεμίζει σιγά σιγά με το φορτίο, το πλοίο ξεφόρτωσε, φεύγει, έρχεται το επόμενο που περίμενε στη σειρά, πάει να ξεφορτώσει, είναι αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί να ξεφορτώσει και εκεί κολλάμε και έχουμε καθυστερήσεις και οι καθυστερήσεις αυτές δεν αρέσουν καθόλου ούτε στους πλοιοκτήτες, συνεπάγεται έξοδα και επομένως είναι μια κατάσταση που πρέπει να διευκολυνθεί. Περνάμε τώρα στην αρχική σύλληψη, η οποία είναι η αφετηρία για όλο αυτό που θα σας παρουσιάσω μετά και είναι ο συνδυασμός κάποιων πραγμάτων. Πάμε να δούμε ένα-ένα. Φυσικά οι μεταφορές αλλάζουν επίπεδο, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στην επιφάνεια, επομένως για να πάμε να δούμε πώς μπορεί η εμπειρία από κάποιες άλλες πρακτικές μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το πού μπορεί να πάνε οι μεταφορές στο πολύ σύντομο μέλλον. Εδώ βλέπουμε έναν πολύ παλιό τρόπο μεταφοράς, χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά σημεία που υπάρχει εμπόδιο που καλείται κάποιος να ξεπεράσει. Εδώ υπάρχει ένα ποτάμι και προκειμένου να περάσουν από το ένα στο άλλο άκρο, αυτό που κάνουν είναι έχουν τεντώσει ένα σειρματόσχηνο και ολισθαίνουν πάνω στο σειρματόσχηνο για να περάσουν από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα μας έδωσε την ιδέα, όχι σε εμάς φυσικά, αλλά θα σας δείξω μετά σε ποιον, να κατασκευάσουμε μία γραμμή, μία σιδηροτροχιά, η οποία αποτελείται όχι από ένα μόνο σειρματόσχηνο, από δέσμες τέτοιων σειρματοσχήνων, με ένα υλικό πλήρωση σε μία συσκευασία, ας πούμε, πάρα πολύ μακριά που διατρέχεται από τα μέσα μεταφοράς στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς, που είναι το πάνω κομμάτι. Και αυτό είναι, ας πούμε, το μοναδιαίο υλικό, το οποίο σε έκταση πάρα πολλών χιλιόμετρων σχηματίζει τις σιδηροτροχιές μας. Έχει καταπληκτικές ιδιότητες, δεν παραμορφώνεται, έχει δηλαδή στρεπτική ακαμψία, έχει πολύ καλό συντελεστή τριβής, φυσικά στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς και επομένως προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες. Εάν πάρουμε για παράδειγμα, πείτε ότι είχαμε τέσσερις τέτοιες χορδές, δέσμες δηλαδή των σειρματόσχηνων και τις στερεώναμε στο έδαφος με τον τρόπο ακριβώς που στερεώνονται και οι χορδές της κιθάρας που βλέπετε στην εικόνα, θα μπορούσαμε να έχουμε σιγά σιγά την μορφή της σιδηροτροχιάς. Βλέπετε, ας πούμε, στην μπλε κάτω δεξιά έχουμε τεντώσει από τις δύο πλευρές και έχουμε στερεώσει, ας πούμε, σειρματόσχηνα στο έδαφος, που σημαίνει ότι όλο αυτό που βρίσκεται στον αέρα μπορεί να είναι και τεντωμένο. Εάν αυτό δε, το τρίτο λοιπόν στοιχείο, το συνδυάσουμε με μια πάρα πολύ παλιά εφεύρεση που είναι ένας ηλεκτροκινητήρας που κινεί τον τροχό, θα έχουμε, αυτό είναι το κομμάτι από την δική μας τεχνολογία, εντελώς συναφές με το προηγούμενο, και συνδυάσουμε το 1 με το 2 και το 3, έχουμε λοιπόν σε ένα σειρματόσχηνο να ολισθαίνει ένα όχημα το οποίο κινείται με τροχούς που γλιστράνε πάνω σε αυτό το σειρματόσχηνο και τέτοια οχήματα έχουν σχεδιαστεί πάρα πολλά. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα από όχημα που είναι μόνο για 2 επιβάτες, επομένως μπορεί να έχουμε και μία διάσταση πολυτέλειας σε αυτή τη μετακίνηση, εξαρτάται βέβαια και από την χρήση για την οποία προορίζεται. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά το πώς εκμεταλλευόμενοι το συνδυασμό αυτών των τριών χαρακτηριστικών μπορούμε να συνθέσουμε γραμμές. Αυτό είναι παράδειγμα, άλλο ένα παράδειγμα σύγχρονο
μεγάλης σπατάλης σε υλικό, ενισχυμένο σκυρόδρομο είναι στην περίπτωση αυτή, βλέπετε πόσο συχνά χρειάζονται, ανά πόσο μικρά διαστήματα χρειάζονται υποστηλώσεις ή εδώ μια πολύπλοκη μεταλλική κατασκευή για ένα μέσο το οποίο μοιάζει σε κάποια χαρακτηριστικά του με αυτό που θα σας παρουσιάσω, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ έχουμε το κλασικό πρόβλημα του να συνδέσουμε δύο σημεία, το α και το β, αυτό που ήταν η συνήθις πρακτική όταν δεν έχουμε και κάποια άλλη λύση, είναι να ισοπεδώσουμε την απόσταση μεταξύ του α και του β. Δεν λαμβάνουμε υπόψη ενδεχομένως την βιοπικιλότητα ή οτιδήποτε άλλο υπήρχε, κάποιο φυσικό στοιχείο που υπήρχε προηγουμένως σε αυτή την περιοχή. Εμάς μας ενδιαφέρει να γεφυρώσουμε αυτά τα δύο σημεία. Φτιάχνουμε λοιπόν την γραμμή για να μπορεί να κυκλοφορεί, για παράδειγμα, στην επιφάνεια ένας σιδηρόδρομος. Όταν δεν θέλουμε να κάνουμε όλη αυτή την ισοπαίδωση και γεωτεχνικά έργα και όλα αυτά, ανυψώνουμε την γραμμή και το τρένο μπορεί να κινηθεί σε κάποιο ύψος. Όμως αυτό οδηγεί τις περισσότερες φορές σε πάρα πολύ βαριές κατασκευές, όπως είδαμε και κάποια παραδείγματα στις προηγούμενες φωτογραφίες. Για να πάμε να απλοποιήσουμε λίγο αυτό, κάνοντας χρήση της προηγούμενης γνώσης από τα τρία στοιχεία που συνδυάσαμε. Εάν αμέσως αντικαταστήσουμε αυτή την πολύ βαριά μεταλλική κατασκευή με το σειρματόσχηνο ή δέσμη από σειρματόσχηνο, έχουμε αμέσως αυτή την τεράστια απλοποίηση, που σημαίνει φυσικά ότι δεν είναι απαραίτητα καν τέτοια υποστηλώματα. Μπορούν τα υποστηλώματα να λεπτύνουν πάρα πολύ, επομένως όλη η κατασκευή να γίνει και πιο φθηνή στο στήσιμο και πιο ελαφριά. Εάν τεντώσουμε δε αυτό το σειρματόσχηνο, κάνοντας χρήση της εμπειρίας από αυτούς που περνάνε και το ποτάμι απέναντι, και εν συνεχεία το στερεώσουμε όπως οι χορδές της κιθάρας στα άκρα, μπορούμε μέχρι και να καταργήσουμε τα μεσαία υποστηλώματα, δεν μας είναι καν αναγκαία, γιατί η υπάκτωση αυτής της δύο πλευρές σχηματίζει μια πολύ στέρεα κατασκευή, μια κατασκευή στην οποία το βέλος κάμψης, δηλαδή η κοιλιά που μπορεί να κάνει στη μέση, είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Για παράδειγμα εδώ, ας πούμε, λέμε ότι το μήκος που καλούμαστε να γεφυρώσουμε δημιουργεί πάρα πολύ μικρή κοιλιά στη μέση. Είναι, ας πούμε, ούτε είναι το μήκος δια του χίλια. Είναι το ένα χιλιοστό. Δηλαδή, αν, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε μία γέφυρα 1000 μέτρα, δηλαδή το α από το β απήχε 1000 μέτρα, στη μέση τι κοιλιά θα είχαμε, μπορεί κανείς να το υπολογίσει. Για πείτε μου, για γράψτε κάποιος στο chat. 1000 μέτρα το μήκος, τι κοιλιά θα έκανε. Ας το πάρει λοιπόν το μικρό αυτό ποταμάκι που βλέπουμε, 1000 προς 1000 θα ήταν 1 μέτρο, δηλαδή στο μέσον θα είχαμε ένα βέλος κάμψης, όπως λέμε, της τάξης του 1 μέτρου, που στο χιλιόμετρο δεν είναι σχεδόν τίποτα. Τόσο ελαφριά είναι η κατασκευή. Και αν, ας πούμε, ένα μεγάλο τρένο καλείται να περάσει πάνω από αυτή τη γέφυρα και υποθέταμε ότι στο μέσον θα την καταπονούσε, έχουμε και άλλες λύσεις. Μπορούμε να μοιράσουμε το φορτίο σε σειρμούς που κινούνται συχνότερα και άρα χωρίς να πέσουμε σε επιβατική κίνηση, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα ενός μεγάλου και ίσως βαρέως οχήματος. Αυτά είναι τα τρία είδη γραμμών που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί. Έχουμε ένα ημιάκαμπτο είδος γραμμής, έχουμε ένα πλήρως άκαμπτο που συνοδεύεται και από ένα χωροδικτύωμα και έχουμε ένα εύκαμπτο είδος γραμμής, ανάλογα με το όχημα που καλείται να κυκλοφορήσει από κάτω, δεν είναι πάντα ίδιες οι απαιτήσεις. Και εδώ έχουμε σε μία προσομοίωση, αυτό είναι ένα φωτομοντάζ, έχουμε ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε μία γέφυρα με ένα, δύο ή τρία υποστηλώματα. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή το πλάτος του ποταμού είναι γύρω στα 600 μέτρα και επομένως ακόμα και το μεσαίο στήριγμα δεν μας είναι απαραίτητο. Μπορούμε να ενώσουμε απευθείας τις άκρες. Είπαμε ότι μπορούμε να κινηθούμε άνετα σε πολύ μεγάλα ανοίγματα. Επομένως μπορούμε να πάμε αμέσως σε μια πολύ ελαφρύτερη κατασκευή. Έχουμε λοιπόν απαντήσεις σε όλα αυτά που είδαμε πριν και πάμε να δούμε ένα-ένα πώς μπορεί να συγκριθεί αυτό το νέο μέσον μεταφοράς που προτείνουμε με άλλα είδη, μεταφοράς που ήδη υπάρχουν και φυσικά έχουμε και την εμπειρία τους. Βλέπετε εδώ μία ποικιλία από τέτοια είδη. Θα δούμε στη συνέχεια κάποια συγκριτικά διαγράμματα, κάποια ιστογράμματα σε σχέση με διάφορους παράγοντες και πάμε να δούμε ο πρώτος παράγοντας που μας απασχόλησε, που ήταν η συμφόρηση στην κίνηση.
Εδώ βλέπουμε πώς μπορεί να απλοποιηθεί η κατάσταση απλώς ανεβαίνοντας ένα επίπεδο πάνω από το έδαφος. Και εδώ βλέπουμε, φυσικά δεν είναι πραγματική αυτή η κατάσταση, αλλά είναι ένας σταθμός, ας πούμε, του μέλλοντος στο ένα αέριο μέσο μεταφοράς, το οποίο αδιαφορεί για το τι συμβαίνει στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία πολύ συχνά είναι κατηλημένη έως υπερφορτωμένη. Παράδειγμα, μέσα σε σύγχρονες πόλεις, πώς μπορούν να κινούνται τέτοια οχήματα ανάμεσα ακόμα και στα κτίρια, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο ύψος, μπορεί να είναι από 1-2 μέτρα, μπορεί να είναι και μέχρι και 10 μέτρα πάνω από το έδαφος, αναλόγως, ή να γεφυρώσουν χάσματα. Εδώ πέρα είναι θάλασσα που μεσολαβεί στα ανάμεσα σε δύο ακτές, και βέβαια αυτό είναι ακόμα φωτομοντάζ, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στην υλοποίηση. Θα δούμε και μετά που βρίσκεται αυτή η εικόνα. Τα οχήματα αυτά έχουν και ένα άλλο πλεονέκτημα, πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούν να περνάνε και μέσα από κτίρια που μπορούν να ανεγερθούν ακριβώς για να αντικαταστήσουν παλαιότερες δομές. Και αυτό συμβαίνει διότι, ας πούμε, εδώ έχουμε μία διασταύρωση. Όλη η επιβατική κίνηση από γιο ταχύ θα μπορούσε κάλλιστα να αντικατασταθεί από ένα αέρια. Και επομένως οι επιφάνειες που έχουν αυτή τη στιγμή αποδοθεί στα οδικά δίκτυα να αποδοθούν σε τελείως άλλες χρήσεις. Μπορεί να είναι και χρήσεις αναψυχής, πολύ πολύ ελαφρότερες. Έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα από το να ανέβουμε ψηλά, γιατί αυτά που συμβαίνουν στο έδαφος είναι τις περισσότερες φορές επικίνδυνα για όλους αυτούς τους παράγοντες που είδαμε πριν, και για το ανθρώπινο λάθος, αλλά και για το ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθος από οχήματα που καλείται να εξυπηρετηθεί από πεπερασμένα σε μέγεθος οδικά δίκτυα. Επομένως, μόνο και μόνο 100 φορές ανεβαίνει η ασφάλεια σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο έδαφος. Μπορεί λοιπόν το έδαφος να αποδοθεί σε τελείως άλλες χρήσεις και εμείς να απολαμβάνουμε ασφάλεια 100 φορές μεγαλύτερη, μόνο και μόνο επειδή ανεβήκαμε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Εάν προσθέσουμε άλλες 10 φορές ασφάλεια από αυτό το ειδικό εξάρτημα, που είναι το εξάρτημα που εμποδίζει τον εκτροχιασμό των οχημάτων που κινούνται πάνω στις ράγες που σχεδιάζουμε, σε συνδυασμό με την προηγούμενη ασφάλεια, έχουμε ακόμα και 1000 φορές τάξη μεγέθους ασφάλεια μεγαλύτερη. Εδώ βλέπουμε και έναν επιπλέον παράγοντα ασφάλειας που είναι από την κίνηση πάνω στη γραμμή, που συνοδεύεται από ένα απολήψεις που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο και απεικονίζουν την κίνηση στις αποβάθρες ή ενδεχομένως μετακίνηση ατόμων ή άλλων αντικειμένων πάνω στον χώρο που προορίζεται για την κίνηση του οχήματος. Και το όχημα αυτό βλέπετε μία λεπτή κόκκινη γραμμή που περιορίζει την κίνηση που μας ενδιαφέρει για το όχημα και το οποίο σε μία τέτοια περίπτωση ειδοποιεί αυτόματα και το όχημα μπορεί να ακινητοποιηθεί αποφεύγοντας ένα δυστύχημα. Η αυτοματοποίηση του ελέγχου, της διαχείρισης δηλαδή της κίνησης όλου αυτού του στόλου με μέσα που σχετίζονται και με την τεχνολογία φυσικά και με την νοημοσύνη την αυξημένη των κυκλωμάτων που ελέγχουν αυτή την κίνηση, μπορούν να μας εξασφαλίσουν πάρα πολύ χαμηλούς δείκτες επικινδυνότητας και συγκρινόμενοι με άλλα είδη μεταφοράς. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα πιο αριστερά το αυτοκίνητο, είτε είναι φορτηγό είτε είναι γεωταχή όχημα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλύτερα επίπεδα από πλευράς ασφάλειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε και κάποιους οικονομοτεχνικούς παράγοντες που σχετίζονται με την τεχνολογία αυτή και να δούμε και κάποια οικονομικά στοιχεία. Γιατί η κίνηση των οχημάτων στον αέρα είναι τόσο βελτιστοποιημένη από πλευράς αεροδυναμικής? Βλέπουμε εδώ ένα αυτοκίνητο και μία αναπαράσταση της ροής που προκαλείται από τον αέρα, από την κίνηση του οχήματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα 60 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητας το όχημα φτάνει να καταναλώνει μέχρι και 30% περισσότερο από ό,τι όταν κινείται με πάρα πολύ χαμηλότερη. Όταν αυξήσει την ταχύτητά του, ας υποθέσουμε ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί με 300 χιλιόμετρα την ώρα, η αύξηση στην κατανάλωση μπορεί να είναι και της τάξης του 90%, δηλαδή διπλασιάζεται στις ταχύτητες αυτές. Επομένως, το αυτοκίνητο ως όχημα είναι αντιοικονομικό για να πιάσει μεγάλες ταχύτητες. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, και εδώ βλέπετε ένα από τα, όχι ένα, το ταχύτερο όχημα που έχει σχεδιαστεί από την Skyway αυτή τη στιγμή, είναι το Unibus,
που πιάνει ταχύτητες μέχρι και 500 χιλιόμετρα την ώρα, είναι στο συντελεστή της αεροδυναμικής αντίστασης. Όση προσπάθεια και αν κάνουν τα αυτοκίνητα που πλέον, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, έχουν όλα υιοθετήσει το σχήμα της σταγόνας ως πιο αεροδυναμικά οικονομικό, επιτυγχάνουν συντελεστές αντίστασης τάξης του 0,4 και το όχημα για το οποίο σας μίλησα πριν και είδαμε ας πούμε το μοντέλο του μέσα στην αεροδυναμική σειρά που είναι εκεί που δοκιμάζεται ως προς την αντίσταση, έχει φτάσει 6 φορές πιο κάτω, σε ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες. Και αυτό γίνεται ακριβώς γιατί ο αέρας μπορεί και κινείται και πάνω και κάτω από το όχημα, όταν αυτό βρίσκεται περιψωμένο και δεν βρίσκεται ας πούμε σε μια ανέντοτη στερεά επιφάνεια όπως είναι το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται στροβιλισμοί από πίσω κατά την κίνηση. Αυτό ελευθερώνει το όχημα και κινείται σχεδόν χωρίς ή με πάρα πολύ μειωμένη αντίσταση στον αέρα. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα από ένα από τα οχήματα το οποίο σχεδιάζεται για να μεταφέρει 14 επιβάτες. Το δεξί είναι αυτό που είδαμε πριν, είναι για 6 επιβάτες. Το πρώτο κινείται με 100 χιλιόμετρα περίπου κατά μέσο όρο την ώρα και το δεύτερο πάει για 500 χιλιόμετρα την ώρα. Εάν ας πούμε μετρήσουμε την κατανάλωση και την κάνουμε ισοδύναμη με την κατανάλωση του καυσίμου όπως είναι το πετρέλαιο, η βενζίνη, τα ορυκτά καύσιμα με τα οποία κινούνται ο στόλος των αυτοκινήτων, γιατί εδώ σας υπενθυμίζω έχουμε ηλεκτρική ενέργεια, επομένως μιλάμε μόνο για ισοδύναμα, θα δούμε ότι είναι και πάρα πολύ οικονομικό αυτό το μέσο που προτείνουμε ανά επιβάτη για 100 χιλιόμετρα την ώρα και 100 χιλιόμετρα απόσταση, δηλαδή για μια διαδρομή μίας ώρας, κάθε ένα άτομο από τα 14 που μπορεί να επιβαίνουν σε ένα τέτοιο όχημα, μιλάμε για το αριστερό αυτή τη στιγμή, έχουν ένα κόστος για τη μετακίνησή τους της τάξης των 12 εκατοστών του λίτρου του καυσίμου. Επομένως, αν το πάρουμε χοντρικά με 1-1,5 ευρώ, βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτω από τα 2 ευρώ κόστος για 100 χιλιόμετρα απόσταση με 100 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα, που σημαίνει διαδρομή μίας ώρας. Αυτό που συμβαίνει δίπλα, στο δεξί παράδειγμα, και θα μπορούσαμε εύκολα να το παραλληλήσουμε με την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα, θα μπορούσαμε να έχουμε 5 φορές αυτό, δηλαδή 5 φορές το 1 λίτρο καυσίμου, 5 λίτρα καυσίμου ανά άτομο, πάει να πει γύρω στα 7-8 ευρώ το κόστος της μετακίνησης για τα 6 άτομα. Επομένως, μιλάμε για μετακινήσεις οι οποίες μπορούν να ρίξουν το κόστος πάρα πολύ χαμηλότερα από αυτά που ξέρουμε σήμερα. Επομένως, από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας, και μιλάμε και για ηλεκτρική ενέργεια αυτή τη στιγμή, που φυσικά αν μπορούσαμε να την παράξουμε με ανανεώσιμες πηγές, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Εδώ βλέπουμε άλλα γνωστά μέσα μετακίνησης, μεταξύ των οποίων και το αεροπλάνο, που είναι ακριβότερο ως προς το κόστος αναεπιβάτη για την μετακίνηση. Πάμε να δούμε τι γίνεται όταν πάμε να στήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο, δηλαδή να στήσουμε μια τέτοια γραμμή κυκλοφορίας αυτού του τροχαίου υλικού. Θα συγκρίνουμε εδώ με το σιδηρόδρομο της Μονής Τροχιάς, με το άλλο το όχημα το οποίο δεν το έχουμε στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες όπως η Κίνα υπάρχει και κινείται, είναι της μαγνητικής αιώρησης. Ένα τρένο, ας πούμε, το οποίο δεν έχει ακριβώς σιδηρό τροχιές, αλλά χρησιμοποιεί τον μαγνητισμό για να αιωρείται ελάχιστα πάνω από τη γραμμή. Και το Hyperloop που είναι η πρόταση του πολυεκατομμυριούχου Elon Musk, αυτού που έχει και το αυτοκίνητο Tesla και τις μπαταρίες, για την μετακίνηση σε μεγάλες ευθείες, κυρίως στην Αμερική, σε ερήμους ή κάτι τέτοια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος η γραμμή αυτή για να το στήσει, είναι περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ανά χιλιόμετρο τρέχοντος μήκους. Επομένως, εμείς με τα 3 έως 8, τα οποία έχουν σχέση ίσως και με την κλίση του εδάφους, είμαστε το μόνο μέσο μεταφοράς που μπορεί να πάρει γραμμή υποκλίση. Είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα που πρέπει δυστυχώς να είναι σε επίπεδη μετακίνηση σε σχέση με τον ορίζοντα. Και βεβαίως να πιάσουν πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες. Δεν έχουμε εξαντλήσει, όπως βλέπουμε εδώ, το περιθώριο που μπορούμε να πιάσουμε κινούμενοι στον αέρα. Έχουμε ένα περιθώριο εξέλιξης και βέβαια πάρα πολύ υψηλότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη από όλα τα άλλα μέσα. Ως προς το κεφάλαιο λοιπόν του να στήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο, είμαστε σημαντικά φτηνότεροι από όλα τα άλλα. Ας πούμε, βλέπουμε εδώ στη μέση το οδικό δίκτυο είναι ήδη πάνω από 4 ή 5 φορές ακριβότερο να δημιουργήσουμε, να σχεδιάσουμε, να χαράξουμε και να στήσουμε ένα οδικό δίκτυο σε σχέση με το να κινηθούμε στον αέρα. Δεν φτάνει όμως το
κόστος του να στήσουμε μια τέτοια ιστορία, μας ενδιαφέρει και το κόστος του να λειτουργήσουμε και πολύ περισσότερο μάλιστα αυτή την ιστορία, που υπερέχει σε σχέση με πάρα πολλές από τις παραμέτρους αυτές που ισχύουν και για τα άλλα μέσα μεταφοράς. Το ένα είναι η μισθοδοσία, που είναι ο κόσμος που πρέπει να απασχολείται για να λειτουργεί αυτό, που με τα συστήματα που έχουμε εμείς, δηλαδή του τηλεχειρισμού κτλ., μπορούμε να ελαττώσουμε κατά πάρα πολύ τον ανθρώπινο παράγοντα ως απασχόληση και εννοείται φυσικά, όπως είδαμε πριν, τον ανθρώπινο παράγοντα και ως φάλμα. Η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να κινηθούν τα οχήματα αυτά είναι πολύ μικρότερη σαν μέγεθος από την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, ας πούμε, ο σιδηρόδρομος, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος διπλής ή μονής τροχιάς. Η συντήρηση που χρειάζεται το δίκτυό μας είναι πάρα πολύ μικρότερη, πρώτον γιατί οι πυλώνες είναι πολύ αραιότεροι μεταξύ τους, η γραμμή είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένη σε αυτό το είδος σιδηροτροχιάς που είδαμε και πριν ως προς την διαδρομή, επομένως και εκεί το κόστος συντήρησης είναι πολύ μικρότερο και άλλα κόστη που σχετίζονται με την εκμετάλλευση αυτή είναι χαμηλότερα. Επομένως, συνολικά έχουμε σημαντικά χαμηλότερη δαπάνη λειτουργίας. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εάν συζητούσαμε, ας πούμε, την αντικατάσταση ή τη νέα σύνδεση δύο νέων σημείων ΑΒ για την κίνηση του εξοπλισμού μας και της τεχνολογίας μας. Είναι πάρα πολύ οικονομικότερη σε βάθος χρόνου. Επομένως, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ως προς την προστασία του περιβάλλοντος δεν υπάρχει σύγκριση. Και διότι μπορούμε να αποδώσουμε χρήσεις στο περιβάλλον πολύ πιο ήπιες, ιδίως μέσα στις πόλεις που αυτή τη στιγμή έχουν πήξει και ζητάνε χώρους πρασίνου, θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε δηλαδή με την τεχνολογία αυτή την κίνηση πολύ μεγάλου όγκου επιβατικού κοινού, το οποίο δεν θα επιβαρυνθεί και οι κάτοικοι και το κοινό με ακτινοβολία, κινείται κάτω από τα 1000 βολτ αυτή η τεχνολογία. Δεν είναι καθόλου ρυπογόνος ως προς τον ήχο, δηλαδή είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ντεσιμπέλ τα οποία προκαλεί στο περιβάλλον, επομένως μπορεί να μην χρειάζονται ούτε καν ηχοπετάσματα στις κοντινές περιοχές από τις οποίες θα περάσουν τα οχήματα αυτά και βεβαίως δεν εκπέμπουν καυσαέριο, επομένως έχουμε μια πολύ ηπιότερη διέλευση μέσω μεταφοράς στις σύγχρονες πώλεις. Η περιβαλλοντική μόλυνση λοιπόν συνολικά, είτε μιλάμε για την μόλυνση από τις εκπομπές καυσαερίων, είτε μιλάμε για επιβάρηση ηχητική, είτε για οποιαδήποτε άλλη, είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με όλα αυτά που γνωρίζουμε. Βλέπετε, ας πούμε, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο εδώ, πόσο πιο ρυπογόνο είναι αθρηστικά σε όλες αυτές τις παραμέτρους ρύπανσης, επιβάρησης του περιβάλλοντος. Έχουμε όμως και ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα, που είναι η αυξημένη μεταφορική ικανότητα. Μπορεί να σας κάνει εντύπωση αυτό, γιατί τα οχήματα είναι γενικά μικρότερα σε μέγεθος, όμως ο ένας παράγοντας είναι ότι πιάνουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ως μέσο όρο, αλλά και ως μέγιστη, σε σχέση με τα μέσα που κυκλοφορούν σε πόλεις. Βλέπουμε τρένα, λεωφορεία, μηχανοκίνητα μέσα δηλαδή, βλέπουμε ακόμα και το μετρό, που είναι ακριβώς από πάνω από το subway, το skyway που είναι το τελευταίο, κάτω-κάτω, και βλέπετε πόσο υπερέχει σε ταχύτητα, μπορεί να πιάσει και τα 150 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη μετακίνηση. Και το γεγονός ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την κίνηση, ούτως ώστε το προπορευόμενο όχημα σε σχέση με το επόμενο να έχουν μια χρονική απόσταση μεταξύ τους, μικρότερη ακόμα και από 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή είναι ίσα ίσα ο χρόνος της επιβίβασης, καταλαβαίνετε ότι μπορούν να μπουν πάρα πολύ τέτοιοι μικροί σειρμοί πάνω στις γραμμές και η διαχείριση με την τεχνητή νοημοσύνη να μας δώσει αθρηστικά, ακόμα και συγκρινόμενοι με το μετρό που είναι ο βασικότερος ανταγωνιστής μας αυτή τη στιγμή, μεγαλύτερο επιβατικό όγκο, άρα μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες. Άρα αν επιχειρούσαμε να βάλουμε το καινούργιο αυτό μέσο που προτείνουμε για μεταφορές στον χάρτη των πιο γνωστών μέσων μεταφοράς και συγκριθούμε, ας πούμε, ως προς δύο πολύ πολύ βασικές παραμέτρους, όπως είναι, ας πούμε, το κόστος της μετάβασης από το Α στο Β από τη μία πλευρά και βεβαίως ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια τέτοια μετάβαση, βλέπουμε ότι τοποθετούμαστε πάρα πολύ καλά. Το αεροπλάνο βέβαια πάντα θα είναι ταχύτερο από το ταχύτερο μέσον μεταφοράς Skyway, δεν μπορεί να συγκριθεί με το αεροπλάνο, όμως μπορεί να συγκριθεί κάλλιστα με τα άλλα
τρία που έχουν και πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο κίνησης σε επιβάτες αυτή τη στιγμή, που είναι οι οδικές μεταφορές, τα επίγεια μέσα μεταφοράς, είτε αυτά είναι αυτοκίνητα, είτε αυτά είναι σιδηρόδρομοι, και βέβαια τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς, εάν μπορούσαμε να έχουμε ένα ισοδύναμο τέτοιας μεταφοράς, σε μικρές γεφυρώσεις μεταξύ, ας πούμε, δύο πάρα πολύ κοντινών νησιών, ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία αυτή, ανάλογα βέβαια και με το μέσο βάθος της θάλασσας στο σημείο αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά και από παράγοντες κόστους, σίγουρα χαμηλότεροι από όλα, ακόμα και από το καράβι, και πάρα πολύ κοντά από πλευράς ταχυτήτων. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Βλέπουμε εδώ σιγά σιγά τον στόλο των οχημάτων αυτών που έχουν σχεδιαστεί και ξεκινάμε από τα μεταφορικά μέσα για επιβάτες. Έχω κυκλώσει εδώ για παράδειγμα ένα μέσο που είναι το Unibike. Το Unibike, και βλέπουμε, ας πούμε, ότι ένα μέσο σαν τον Unibike μπορεί να βγει και σε πάρα πολλές εκδοχές ανάλογα με το είδος της μεταφοράς και ανάλογα με την ποιότητα που θέλουμε να επιτύχουμε στην μεταφορά μας. Μπορούμε δηλαδή να σχεδιάσουμε το κάθε όχημα εσωτερικά με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί κάποιος να ταξιδέψει ακόμα και μόνος του, που σημαίνει μεγάλη πολυτέλεια στην μεταφορά μας, ή μπορεί να ταξιδέψει με καθίσματα αντικριστά. Μπορεί κάποιος, δηλαδή οι επιχειρηματίες, να κάνουν μέχρι και meetings, γιατί υπάρχει και πλήρης υποδομή για να υποστηρίξει κάποια τέτοια υπηρεσία. Υπάρχουν άλλα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ας πούμε, σε ski resorts, στο βουνό, σε πάρα πολλές χρήσεις. Και εδώ βλέπουμε την ποικιλία των οχημάτων που είναι, ας πούμε, για την πιο βαριά μεταφορά. Βλέπουμε το πάνω-πάνω που είναι για τα εμπορευματοκιβώτια, που λέγαμε και πριν. Ή άλλα οχήματα τα οποία είναι για μεταφορά φορτίου είτε συσκευασμένου είτε χήδιν, δηλαδή φορτίο χύμα μέσα σε αυτά τα βαγονέτα. Μπορεί να είναι δηλαδή ορυκτά, μπορεί να συνδεθεί δηλαδή με ορυχεία, εξόρυξης υγρών καυσίμων, στερεών καυσίμων, αέριων καυσίμων κτλ. Μπορεί να είναι ορυχεία εκμεταλλεύσεις πάρα πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις που μπορούν έτσι να συνδέσουν τον χώρο παραγωγής, που τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ απομακρυσμένος, με ένα σημείο συγκέντρωσης, ας πούμε, του υλικού της εξόρυξης για την πρώτη επεξεργασία. Το κάτω-κάτω είναι ένας ημάντας μετακίνησης που είναι για πετρώματα, ας πούμε, ή άλλα είδη τα οποία μπορεί να μεταφέρει μέσω της κίνησης του ημάντα και να τα ρίχνει σε βαγονέτα τα οποία κυκλικά παραλαμβάνουν αυτό το φορτίο και γραμμικά μετά το μεταφέρουν προς το επόμενο στάδιο συλλογής και επεξεργασίας. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστική περίπτωση που μεταφέρονται συσκευασμένα είδη, παλέτες δηλαδή, παλετοφόρα οχήματα μπορεί να φορτώνουν με υλικό αυτό προκειμένου να φορτωθούν, ας πούμε, και σε ένα πλοίο. Θα δούμε μετά τέτοιες τεχνολογίες. Ή μπορεί ένας ημάντας μεταφοράς ενός ορυκτού υλικού να συνδέει αυτά τα βαγόνια που με τη σειρά τους μεταφέρουν για πολύ μεγάλες αποστάσεις τα πετρώματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό εξόρυξης. Αυτά είναι σύγχρονες οι όψεις σύγχρονων μονάδων εκμετάλλευσης απομακρυσμένων, που μπορούν να συνδέουν με έναν κυκλικό τρόπο. Βλέπετε, άλλα πηγαίνουν και άλλα έρχονται. Εδώ η γραμμή έχει δύο κατευθύνσεις. Και βέβαια το αποκορύφωμα, ας πούμε, της βελτίωσης που μπορεί να συμβεί ως προς τα εμπορευματοκιβώτια, αλλά και άλλα είδη. Εμένα προσωπικά με εντυπωσιάζει πάρα πολύ αυτό, και λόγω γνώσεων και ιδιότητας η ταχύτερη φωτοεκφόρτωση αγαθών είναι ένα ζητούμενο πολλές φορές. Οπ, περάσαμε μια εικόνα. Βλέπουμε εδώ δηλαδή ότι μπορεί να στηθεί μια πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα σε μια απόσταση από την ακτή που μπορεί να είναι και 10 χιλιόμετρα. Επομένως, δεν χρειάζεται να υπάρχουν καν λιμενικές εγκαταστάσεις με την έννοια που γνωρίζουμε σήμερα για να υποδεχθούν ένα τέτοιο φορτίο, το οποίο μπορεί να έρχεται από απόσταση. Δηλαδή, πλοία που μεταφέρουν αυτό το υλικό μπορούν να πλευρίσουν αυτή την πλατφόρμα και να χρησιμοποιήσουν αυτή την γραμμική επικοινωνία με την ακτή για να μεταφέρουν τα εμπορευματοκιβώτια. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε συνδυασμό τέτοιων φορτίων. Μπορεί να είναι εμπορευματοκιβώτια, μπορεί να είναι και άλλα βαγονέτα που καλούνται να αδειάσουν ένα καράβι, τα κήτη ενός καραβιού από φορτία πολλών ειδών.
και να τα μεταφέρουν με αυτόν τον τρόπο στην ακτή. Βλέπετε ότι από κάτω παράλληλα μπορούν να μεταφέρονται και επιβάτες. Φανταστείτε δηλαδή να υπάρχει ένα πλοίο το οποίο να καλείται, ας πούμε, να πλευρίσει ένα λιμάνι που υπό κάποιες καιρικές συνθήκες να μην μπορεί να το κάνει, ή μπορεί η αλυγμή να είναι πάρα πολύ δύσκολη, ή πόσες φορές έχει συμβεί στο παρελθόν να χρειαστεί να εξυγχρονιστούν λιμενικές εγκαταστάσεις, δηλαδή να σκαφτεί ο βυθός για να μπορούν να προσεγγίζουν πλοία που άλλοτε αφήνανε τους επιβάτες αρόδο. Θα μπορούσαν να το κάνουν ακόμα και τώρα με τις πλατφόρμες αυτές και να βιάζουν τα καράβια με πάρα πολύ τακτικά δρομολόγια που θα μετέφεραν τους επιβάτες από την πλατφόρμα αυτή προς την ακτή. Το ίδιο μπορεί να γίνεται συγχρόνως και με τα εμπορεύματα ή τις αποσκευές των επιβατών, επομένως μπορούν να μεταφερθούν αυτά σε οποιοδήποτε σημείο. Αν, ας πούμε, το σημείο συγκέντρωσης είτε των επιβατών είτε των εμπορευμάτων ήταν εκτός λιμένος αρκετά χιλιόμετρα, θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να αποσυμφορηθούν τα λιμάνια και να μεταφέρονται κατευθείαν τα εμπορεύματα, ακόμα και οι επιβάτες, σε σημεία μετεπιβίβασης ή μετεκφόρτωσης πολύ μακριά από τα λιμάνια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι οικονομία χρόνου δίνει αυτό στις φορτοεκφορτώσεις και πόσο πολύτιμη θα ήταν, ας πούμε, για την αποσυμφόρηση των λιμανιών. Βεβαίως, οι διαδρομές άνεσης και πολυτέλειας, όπως αυτές που προτείνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Ντουμπάι, οι Σαουδάραβε το έχουν βαφτίσει αυτό SkyPod, όπως βλέπετε πάνω στην επιγραφή, είναι κάτι το οποίο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία πάρα πολύ σύντομα. Έχουν ήδη συμφωνήσει και βλέπουμε και το εσωτερικό τέτοιων οχημάτων. Είναι πολύ πολυτελής η μεταφορά αυτή. Με πολύ συχνά όμως δρομολόγια μπορεί άνετα να καλύψει μεγάλο όγκο κίνησης, όπως έχουμε δει και προηγουμένως. Και ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να δούμε για τους επιβάτες τα επίπεδα άνεσης που μπορούμε να πετύχουμε, που είναι εκτός από τα χαμηλά επίπεδα θορύβου, τις μαλακές αναρτήσεις πάνω στη γραμμή, δηλαδή δεν υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και δυνατές, ας πούμε, επιταχύνσεις. Υπάρχουν άνετα καθίσματα, βεβαίως απολαμβάνουν οι επιβάτες την θέα της διαδρομής από ψηλά, που είναι πάρα πολύ ευχάριστη και χαλαρωτική. Χημικές τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των επιβατών σε μεγαλύτερες διαδρομές σε μήκος. Εξαερισμός και κλιματισμός είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί, ας πούμε, στα κλίματα σαν αυτά που επικρατούν στη Σαουδική Αραβία ή στα Εμμυράτα να μετακινηθούν αλλιώς οι επιβάτες. Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης για πιο επαγγελματικές μετακινήσεις. Και βεβαίως υποδομή για αμαξίδια ή άλλα μέσα που χρειάζονται άτομα με ειδικές ανάγκες. Επομένως, μπορούμε να επιτύχουμε όλα αυτά τα επίπεδα μετακίνησης, που σημαίνει πάρα πολύ ψηλό επίπεδο μεταφοράς. Και σας παρουσιάζω τώρα και τον εγκέφαλο όλης αυτής την ιστορία, που ξεκίνησε βέβαια από πάρα πολύ παλιότερα, ήδη από τη δεκαετία του 70 σε επίπεδο σύλληψης. Ο Ανατόλη Γιουνίτσκι, τον βλέπουμε εδώ να ποζάρει στην Ίνο Τρανς του Βερολίνου το 2018 μπροστά από το καταπληκτικό όχημα που είδαμε και προηγουμένως, αυτό που πιάνει τα μέχρι και 500 χιλιόμετρα ταχύτητα. Εντυπωσίασε φυσικά, κέρδισε τις εντυπώσεις σε όλη την έκθεση. Και βέβαια να σας πω ότι για να κινηθούν όλα αυτά τα οχήματα χρειάζεται όχι αυτά τα δύο χαρτιά, αλλά πάρα πολλές πιστοποιήσεις, και όχι μόνο κατά ISO, αλλά κατά πολλούς φορείς. Όλες αυτές οι πιστοποιήσεις και πάρα πολλά έγγραφα, βραβεία και όλα αυτά που συνδέονται με τις πατέντες που χρειάζεται να δοθούν, ας πούμε, προς έγκριση και να πάρουν τις πιστοποιήσεις αυτές. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια έγγραφα, δεν έχει νόημα να σας τα παρουσιάσω καν. Όλα αυτά έχουν γίνει σιγά σιγά, επομένως ο στόλος των οχημάτων είναι ελεύθερος να μετακινηθεί. Υπολείπεται ένα πάρα πολύ μικρό φάσμα τέτοιων πιστοποιήσεων, θα σας το παρουσιάσω στο τέλος. Ο γενικός σχεδιαστής λοιπόν των τροχαίων αυτών μέσων μεταφοράς, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι, έχει ήδη πάρα πολλές περγαμηνές στο όνομά του. Έχουν ξεκινήσει από πολύ παλιότερα, επί Σοβιετικής Ένωσης όπως βλέπετε. Δημοσιεύσεις πάρα πολλές, 150 και βάλε σήμερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επομένως είναι ένας σχεδιαστής πάρα πολύ πρικισμένος. Όλη αυτή η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σιγά σιγά από το επίπεδο της σύλληψης στο επίπεδο της σχεδίασης και της κατασκευής. Εδώ είναι το βιβλίο που έχει εκδώσει αυτή τη στιγμή στα ρωσικά και στα αγγλικά για τις υποδομές, τις τεχνολογίες χορδής, όπως λέγαμε πιο πριν, από την χορδή της κιθάρας, δηλαδή το τεντωμένο σειρματόσχημο από το οποίο παίρνουν και το όνομά τους.
Βλέπετε εδώ τις εγκαταστάσεις, τις νέες εγκαταστάσεις της Skyway στο έξω από το Μίνσκ στην Λευκορωσία, χώρος 10.000 τετραγωνικών με πάνω από 70 τμήματα σχεδιαστών που εργάζονται πάνω στο project αυτό, και βέβαια εδώ είναι οι εγκαταστάσεις της παραγωγής και συναρμολόγησης του τροχαίου υλικού αλλά και των γραμμών που είναι απαραίτητες για την τεχνολογία αυτή. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να έχουν δοκιμαστεί χωρίς το Εκοτεχνοπάρκο, που είναι μια πολύ μεγάλη έκταση που διεκδίκησε και έχει αυτή τη στιγμή η Skyway έξω από το Μίνσκ. Σε επίπεδο μακέτας ήταν κάπως έτσι μέχρι το 2017, οπότε και ξεκίνησαν τα έργα, νομίζω τέλη το 2016. Έτσι ήταν, ας πούμε, όλη αυτή η έκταση στην αρχή. Σήμερα, από τα τέλη του 19, είναι ήδη κάπως έτσι. Βλέπετε ότι έχουν εγκατασταθεί ράγες για τις δοκιμές του τροχαίου υλικού, και βέβαια αυτό το πολύ μεγάλο κέντρο που έχει γίνει εκεί για την τεχνολογία της Skyway, εδώ βλέπετε και από το φεστιβάλ που διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Αύγουστο για την επίδειξη του υλικού αυτού, επομένως κάποιος μπορεί να ταξιδέψει και να δοκιμάσει αυτά τα μέσα μεταφοράς. Αλλά βέβαια ο χώρος αυτός χρησιμεύει και για επαγγελματικές συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου, όπως είναι, ας πούμε, με υπουργούς μεταφορών ή αντιπροσωπείες από διάφορα κράτη. Βλέπουμε εδώ εκπροσώπους κράτους της Νοτιοανατολικής Ασίας. Νομίζω ότι είναι από την Ινδονησία αυτή η αντιπροσωπεία, που πήγε εκεί για να συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Skyway. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε επίπεδο προσυμφώνου και έπονται εξελίξεις, ίσως προς το τέλος αυτού ή στις αρχές του επόμενου χρόνου. Επομένως, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις χρησιμεύουν και για δοκιμές του εξοπλισμού, αλλά και για επιδείξεις. Η εταιρεία συμμετέχει στις κλαδικές εκθέσεις, όπως είναι, ας πούμε, η InnoTrans στο Βερολίνο. Εδώ βλέπουμε το περίπτερο της Skyway στο Βερολίνο, συγκέντρωσε φυσικά και με την πολύ μοντέρνα γραμμή του τα βλέμματα στην έκθεση του 18. Και έχουμε και το καινούργιο project που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι στην περιοχή Σάρτζα των Εμμυράτων. Έχουμε την συμφωνία για την παραχώρηση καταρχήν της έκτασης, μια πάρα πολύ μεγάλης έκτασης, πολύ μεγαλύτερης από αυτήν που έχει αυτή τη στιγμή παραχωρηθεί στην Λευκορωσία για τον εξοπλισμό και την τεχνολογία αυτή. Σχεδιάζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κόμπλεξ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αποπεράτωσης. Περιλαμβάνονται φυσικά γραμμές για την μελέτη και την δοκιμή του τροχαίου υλικού και του πάρα πολύ γρήγορου οχήματος που είδαμε πριν, γιατί τα 2 ή 3 χιλιόμετρα γραμμής δεν επαρκούν για το όχημα αυτό να αναπτύξει το μέγιστο της ταχύτητάς του, αλλά μέσα στα 20 ή 25 χιλιόμετρα που θα είναι η γραμμή που θα ξεκινάει από αυτό το κέντρο που βλέπουμε εδώ, το οποίο παρεπιπτόντως είναι και κέντρο μια ακαδημία, διεθνής ακαδημία για την μελέτη και διδασκαλία της τεχνολογίας αυτής. Δηλαδή είναι ένας χώρος που κάποιος μπορεί να πάρει, να εντρυφήσει στην τεχνογνωσία. Θα διδάσκεται και η τεχνολογία αυτή στους χώρους αυτούς. Επομένως είναι ένα κέντρο για πάρα πολλές εφαρμογές, αυτή τη στιγμή υπό ανέγερση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βλέπετε μία εικόνα, μάλιστα είναι αρκετά πιο παλιά, έχουν προχωρήσει τα έργα αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι μία μακέτα από την κίνηση των οχημάτων. Βλέπετε κάτω εγκατεστημένες, φυσικά εκεί τίποτα άλλο από ήλιο δεν έχουμε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία του τροχαίου αυτού υλικού και την κίνησή του, πόσο αρμονικά μπορεί να συνδυαστεί με τις εγκαταστάσεις δίπλα. Και βεβαίως ένα από τα οχήματα που δοκιμάζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικές αυτές οι δοκιμές στο περιβάλλον αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να είναι ίδια η σχεδίαση, πανομοιότυπη με οχήματα που σχεδιάζονται για να κυκλοφορήσουν σε άλλα κλίματα. Είναι άλλο το κλίμα στο Μίνσκ που έχει χειμώνα 5 μήνες το χρόνο, και είναι άλλο το κλίμα στις περιοχές αυτές του πλανήτη που πιάνουμε 50 και 60 βαθμούς την ημέρα και πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα, και βέβαια ο κίνδυνος από άλλα φυσικά φαινόμενα όπως αμοθύελες κτλ. Συνοψίζοντας, η τεχνολογία της Skyway θα μπορούσε να κατανεμηθεί σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον είναι η υποδομή, είτε αυτή είναι αστική υποδομή είτε υποδομή μετεπιβίβασης.
Είναι το νούμερο 2 που είναι οι γραμμές που σχεδιάζονται και είναι αυτά τα τρία είδη που είπαμε και προηγουμένως, δηλαδή το εύκαμπτο, το ημι εύκαμπτο και το άκαμπτο και το τροχαίο υλικό που είναι το 3. Συνοψίζοντας λοιπόν, έχουμε καινοτομία, κίνηση πάνω από το έδαφος, μεγάλες ταχύτητες, ασφάλεια, μεγάλη απόδοση ως προς το οικονομικό σκέλος της επένδυσης, μια εύκολα εντάξιμη τεχνολογία, γιατί δεν επηρεάζει κατά την κατασκευή της ακόμα και την κίνηση στο έδαφος, γιατί είναι πάρα πολύ μικρός ο χώρος που χρησιμοποιεί στην επιφάνεια και βέβαια φιλική προς το περιβάλλον. Το δαιμόνιο μυαλό όμως του κυρίου Γιουνίσκη περιορίζεται, δεν περιορίζεται μάλλον στην τεχνολογία που έχει σχέση με την κίνηση, αλλά και στην σχεδίαση γραμμικών πόλεων που καταργούν τους δρόμους και τα οχήματα ή της βιοκλιματικής και εντελώς ανεξάρτητης ενεργειακά κατοικίας, όπως είναι το Eco House, και βέβαια άλλα πλάνα που έχουν σχέση με την τεχνολογία προς το διάστημα. Τώρα, η τεχνολογία αυτή είναι προσβάσιμη και από όλους εμάς. Μπορούμε να αποκτήσουμε, μπορούμε να λάβουμε μέρος στο project αυτό και περνάω στο δεύτερο σκέλος που είναι το επενδυτικό κομμάτι της συμμετοχής μάλλον σε όποιον, για όποιον ενδιαφέρεται στην τεχνολογία αυτή. Μάλιστα υπάρχει μια αρκετά ελκυστική προσφορά αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, θα το δούμε λιγάκι αργότερα. Υπάρχουν για όλα τα βαλάντια δυνατότητες. Το project όπως προχωράει προς το στάδιο της αποπεράτωσής του έχει όλο και μειούμενες αποδόσεις και αυτό είναι λογικό γιατί όσοι το υποστήριξαν από την αρχή έπαιρναν θεωρητικά ένα μεγαλύτερο ρίσκο. Τα καταπληκτικά επενδυτικά πακέτα που τρέχουν αυτή τη στιγμή για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει με μόλις 50 δολάρια συμμετοχή μηνιαία ή όπως θα δούμε αμέσως μετά και 100 δολάρια που είναι το άλλο. Αναλόγως λοιπόν με την δυνατότητα του καθενός, αυτό είναι μια θαυμάσια ιδέα για κάποιους που θέλουν ας πούμε, να πρικίσουν τα παιδιά τους με κάτι το οποίο μπορεί τώρα να το βάλουν στο σιρτάρι, αλλά στο μέλλον όπως θα δούμε και από άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχει τελείως άλλη αξία. 120.000 τα μερίδια με 100 ευρώ το μήνα για 12 μήνες, 100 δολάρια, με συγχωρείτε. Και πάμε να δούμε τι αξία και γιατί κάποιος μπορεί να έχει ενδιαφέρον να μπει σε μια τέτοια ιστορία σήμερα. Ας δούμε τι έκαναν εταιρείες που όταν πρωτοξεκίνησαν δεν τις ήξερε κανείς, αλλά σήμερα έχουν εξελιχθεί σε γίγαντες και είναι ονόματα και brands πάρα πολύ αναγνωρίσιμα. Αν τα βάζαμε όλα αυτά στον χρόνο κατά τον οποίο ξεκίνησαν, με μια τοποθέτηση επενδυτική της τάξης των 100 μόλις δολαρίων, όλες αυτές οι εταιρείες που θα δούμε στο τέλος ποιες είναι, θα μπορούσαν ήδη να ξεπεράσουν κατά 10 φορές την αρχική επένδυση και κατά πολύ περισσότερο από 10 φορές, έως και κάποια εκατομμύρια φορές όπως βλέπουμε παραπάνω. Φυσικά όλες αυτές οι εταιρείες που εισήχθησαν στα διεθνή χρηματιστήρια είδαν τις μετοχές τους να υφίστανται split πάρα πολλές φορές, αλλά βλέπετε κάποια πάρα πολύ γνωστά brands πώς έχουν εξελιχθεί επενδυτικά από μια πάρα πολύ μικρή τοποθέτηση που μπορεί να είχαν κάποιοι διορατικοί άνθρωποι στην αρχή, στο ξεκίνημά τους. Σε μια τέτοια φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με την τεχνολογία της Skyway και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε με τους συγγενείς και τους φίλους σας ή όποιον άλλον μπορεί να έχει το ενδιαφέρον να κάνει μια τέτοια τοποθέτηση, ακόμα και να είναι φίλος των νέων τεχνολογιών. Για να δούμε λιγάκι και το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής που έχει διανυθεί και το τι υπολείπεται να γίνει. Ξεκίνησε, όπως σας είχα πει, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 70 από πλευρά σύλληψης από τον Γιουνίσκη και βέβαια από το 2014 ξεκίνησε αυτό το παγκόσμιο εγχείρημα με τους εκατοντάδες χιλιάδες, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 400.000 οι μικροεπενδυτές που έχουν ήδη συνεισφέρει σε αυτό το project. Επομένως είναι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο project, το οποίο πέρασε από αρχικά στάδια μελέτης και το 2016 και μετά άρχισε η κατασκευή του. Από το 2017 και μετά φυσικά ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και άρχισε η πιστοποίηση όλων αυτών των μέσων μεταφοράς που συνεχίστηκε μέσα στο 2018 και φτάνουμε πάρα πολύ κοντά πλέον στο 15ο και τελευταίο στάδιο που είχε από την αρχή προδιαγραφή για την εφαρμογή πλέον, την εμπορική εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, για την οποία υπολείπονται ελάχιστα βήματα ακόμα.
που είναι η πιστοποίηση του πολύ γρήγορου μέσου μεταφοράς, κυρίως για τις συνθήκες μετακίνησης στην έρημο, που σε αυτό τον τομέα θα χρησιμεύσουν οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ανέγερση. Η δημιουργία ενός κέντρου πωλήσεων, επίδειξη δηλαδή και τέτοιου εξοπλισμού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συμβόλαια τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, σε φάση προσυμφώνου και αναμένεται να περάσουν στα επόμενα στάδια, συνολικής αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων, ίσως μέχρι τις αρχές του 2021 να τα δούμε και αυτά, και βέβαια της ολοκλήρωσης ενός προγράμματος για την αρχή της απόδοσης του συστήματος των επενδύσεων προς τους επενδυτές που με αυτοχρηματοδότηση μέχρι στιγμής το έχουν στηρίξει. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον όλο αυτό. Μπορείτε να γράψετε όποιος έχει να προσδοκίσετε μία ερώτηση. Θα επιχειρήσω στον λίγο χρόνο που έχουμε ακόμα να την απαντήσω. Θα σας δώσω από τώρα ένα ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Εννοείται ότι μπορείτε να καλέσετε φίλους που μπορεί να ενδιαφέρονται να ακούσουν για την τεχνολογία αυτή που ακόμα δεν είναι καθόλου γνωστή στην Ελλάδα. Έχουμε μείνει λιγάκι πίσω στο τρένο αυτό, αλλά μπορούμε με κάποια βήματα που μπορούμε να τα επιταχύνουμε στο μέλλον να φτάσουμε άλλες χώρες, κυρίως της κεντρικής Ευρώπης, που βρίσκονται σε πιο αυξημένη δραστηριότητα σε σχέση με το project αυτό. Όποιος έχει μία ερώτηση ή περισσότερες, αν θέλετε, διατυπώστε στο site, στο chat που έχουμε εδώ κάτω αριστερά, και θα προσπαθήσω στο λίγο χρόνο που έχουμε να τις απαντήσω. Εάν δεν έχετε ερωτήσεις, αυτό σημαίνει ότι μάλλον σας κάλυψα. Όσοι έχετε έρθει προσκεκλημένοι φίλων και συνεργατών, σας καλώ να τους ενοχλήσετε για να σας πούνε τα επόμενα βήματα και να σας καθοδηγήσουν, προκειμένου να ενταχθείτε κι εσείς στην πολύ μεγάλη οικογένεια των μικροεπενδυτών που στηρίζουμε αυτό το project, το οποίο είναι πάρα πάρα πολλά υποσχόμενα. Όπως είδαμε, τεχνολογικά τουλάχιστον και τεχνοοικονομικά έχουμε πολύ βάσιμα επιχειρήματα με τα οποία συγκρινόμαστε με τα υπάρχοντα είδη μεταφοράς, είτε μιλάμε για μεταφορές επιβατών, είτε μιλάμε για μεταφορές φορτίου, είτε μιλάμε για υποδομή που μπορεί να διευκολύνει ακόμα και τις θαλάσσιες μεταφορές. Πολλά λέγονται και ακούγονται και για τις ελληνικές θάλασσες αυτή τη στιγμή. Μπορεί άλλα μέσα να μπουν στις μεταφορές των επιβατών. Επομένως, ο συνδυασμός των μέσων αυτών θα μπορούσε να δώσει και ασφάλεια και καταπληκτικά αποτελέσματα, να γεφυρώσει πάρα πολλά τέτοια χάσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, διαβάζω εδώ για την ώρα της παρουσίας και το link. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από την πλατφόρμα και εμείς που κάνουμε τις παρουσιάσεις αυτές, με το που λαμβάνουμε αυτό το μήνυμα. Την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, το λάβαμε την Παρασκευή, και με το που το λάβαμε σας το κοινοποιήσαμε, και είναι ένα δικό μου αίτημα αυτό, και φαντάζομαι και άλλων παρουσιαστών. Θα θέλαμε τουλάχιστον να είναι διαθέσιμο 4 ή 5 μέρες πριν, προκειμένου ο κόσμος να κανονίσει και τις δουλειές του και τα ωράρια του σε περίπτωση που ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει. Είναι κρίμα να το χάσει ενώ ενδιαφέρεται. Από την πλευρά μου κάνω ό,τι μπορώ, και οι υπόλοιποι συνεργάτες που είμαστε στο project αυτό, για να κάνουμε γνωστό το link της παρουσίασης όσο νωρίτερα μας είναι και εμάς διαθέσιμο. Ναι, το ξέρω ότι ήρθε σήμερα. Εμείς το είχαμε από χτες. Εγώ το έψαχνα από χτες το βράδυ συγκεκριμένα και δεν το έβλεπα. Ναι, εκεί πρέπει να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Ευχαριστώ και για τις ευχές για καλή επιτυχία. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να σας ξαναδώ και με παρέα την επόμενη Δευτέρα, να δούμε ξανά τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής, και φυσικά όποιος ενδιαφέρεται να τοποθετηθεί και όλα σε επενδυτικά πάνω σε αυτό, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, η οποία είναι μέχρι το τέλος του μηνός. Ζητήστε μας και θα σας καθοδηγήσουμε. Έφτασε το τέλος της παρουσίασης, είναι 9 και μισή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και ευχόμαστε να σας δούμε την άλλη εβδομάδα με παρέα. Καλό σας βράδυ.